Καλώς ήρθατε στο μοναδικό Fashion Music Project. Το πιο λαμπερό σοου στην Ελλάδα που συνδυάζει μόδα και μουσική. Και εμείς η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι μιλάμε για υπερταλεντάρα. Περιμέναμε όλη τη βραδιά να δούμε ταξίδι. Εννοείται όλοι οι καλλιτέχνες αξιόλογοι του συζητά, αλλά περιμέναμε τον αίμο πώς και πώς τον νικητή της Eurovision να το δούμε εκεί. Και όντως μας δικαίωσε. Έκανε ένα απίστευτο σοου. Με φαντασμαγορικό, έτσι. Προδιαγραφές δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Ειδικά το κλείσιμο, εγώ αισθάνθηκα ξανά ότι ξαναπήρε. Οριακά. Ήταν ψηλό Eurovision, όντως. Πραγματικά. Δηλαδή, αυτό βλέποντας αυτά τα πλάνα τώρα που είναι μαζεμένοι και όλοι όσοι πήραν μέρος στο Mad Walk χθες, αισθάνθηκα οριακά ότι ξανά το κλείσιμο. Με έναν τρόπο τον τιμήσαν ξανά. Του άξιζε τόσο πολύ, παιδιά, η νίκη. Ειλικρινά το καταλαβαίνουμε κάθε φορά που ακούμε το τραγούδι και σε κάθε του εμφάνιση. Δηλαδή έπρεπε να είναι ο νικητής της Eurovision. Μου νιώθεις κάθε φορά που βγαίνει αυτή τη λάμψη, αυτό το star quality. Είναι κάποιοι άνθρωποι σαν να έχουν ένα φωτεινό αστέρι από πάνω. Ξέρεις κάτι. Που λέγεται Eurostar και επίσης επειδή είχε αποφασιστεί πάρα πολύ καιρό. Θυμάστε που είχαμε πει και εδώ αποκλειστικά ότι θα είναι το Νέμο στο Mad Walk και είχε αποφασιστεί ότι θα κάνει το κλείσιμο του σοου μόνος του για να κάνει και το νέο του τραγούδι. Και επειδή όσοι βρέθηκαν στο στάδιο μας μετέφεραν αυτή την ακριβώς την αίσθηση, επειδή στο τέλος κάθε catwalk έρχονται όλοι οι συμμετέχοντες και κάνουν το τελικό catwalk και βγαίνουν πάνω στη σκηνή, ήταν αυτή η στιγμή, ρε παιδί μου, η γιορτή της μουσικής και της μόδας. Κατάφερε το Νέμο να κάνει κάτι το οποίο καμιά φορά ξέρετε, θυμάστε τι έχουν γίνει στα VMA. Κάτι καυγάδες, κάτι παρασκήνια. Ήταν σαν να έληξε όλο αυτό με τον πιο πανηγυρικό τρόπο. Το πιο εγώ ειρηνικό έχω τρόπο. Να βλέπω. Εγώ πάντως έχω πληροφορία να σας πω. Έχω πληροφορία γιατί είδαμε όλοι τι έκανε μπροστά on stage. Όλη η Ελλάδα δεν ξέρετε όμως τι έκανε από πίσω. Εγώ ξέρω. Η Μαρίνα Σάτι, την οποία δεν την είδαμε επί σκηνής, βρέθηκε παιδιά incognito στο Taekwondo, δεν το ήξερε κανείς.
ούτε ξέραν ότι βρέθηκε στα παρασκήνια και μπήκε απευθείας στο καμαρίνι του και καθίσανε πάρα πολύ ώρα και τα είπανε. Μα θυμάστε ότι αποκτήσαν σχέσεις και δεσμούς. Θυμάμαι δηλαδή όταν κέρδισε τον Έμο, αγκαλιαστήκανε, λες και το γνώριζε χρόνια, λες και. Γιατί μπήκε κρυφά. Αυτό είναι η απορία μου και εμένα. Μπήκε κρυφά σε ένα τέτοιο event το οποίο έχει να κάνει με μουσική και με μόδα. Μα δεν εμφανίστηκε αυτό. Και τι έγινε, μπορεί να ήταν καν καλεσμένη, μπορεί να έχει αρνηθεί. Επειδή μου σταμάτησε, να έχει αρνηθεί και να πήγε εκεί, δεν νομίζω. Έψαχνε να βρει πάσο να μπει, σου λέει. Θέλω να πω η Μαρίνα Σάντι. Πήγε με άλλο ρόλο. Πήγε να στηρίξει το φίλο τη. Εντάξει, θα μπορούσε να το στηρίξει στο ξενοδοχείο του. Θέλω να πω αν είναι. Μόνο και μόνο. Να είσαι εκεί πριν την εμφάνιση, να κάνει και ένα γεια μα. Ήθελε να του δώσει κουράγιο. Μπορεί να μην είχε χρόνο ούτε εκείνο με τι υποχρεώσει του η Μαρίνα να βρεθούν κάπου έξω. Πήγε εκεί να τον δει, να πούνε τα δικά του. Όσοι άλλοι έχουν πει ότι θα συνεργαστούν και είναι μεγάλη χαρά ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι και η δική μα Μαρίνα και τον Νίμο θα συνεργαστούν και θα κάνουν πράγματα. Έχουν πολύ καλέ σχέσει και τον Νίμο έχει πει ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο θαυμαστή και τη μουσική τη κτλ. Απλά θέλω να πω ότι όταν πηγαίνει στο καμαρίνο ενό καλλιτέχνη και κάθεσαι ώρα και κάνει το bonding που λέμε, κάθεσαι και μιλά και τον εμψυχώνει πριν ανέβει στη σκηνή, υπάρχει άλλο δέσιμο. Το ξέρει τώρα εσύ. Αγάπη που πα σε καμαρίνο που έχει ζήσει. Αυτό εδώ πέρα στον εκτενό μαγαζί είναι σε ένα συγκεκριμένο, σε μια συγκεκριμένη φιέστα. Για να αφήσουμε το καμαρίνι όμως και τον Νέμο και τη Μαρίνα Σάτι, θέλετε να πάμε λίγο στην Τάμπτα. Γιατί νομίζω ότι η εικόνα, παιδιά, που δείξει η Τάμπτα θα μπορούσε να τη δούμε στη Eurovision. Δηλαδή αυτό που είδαμε είναι Eurovision. Αυτή η Τάμπτα έπρεπε να πάει στη Eurovision, αν με ρωτάς. Γιατί θυμάμαι στο παρελθόν που είχε πάει. Όχι ότι δεν ήταν πολύ ωραία η εμφάνισή της. Η Τάμπτα γενικότερα είναι νομίζω η μοναδική Ελληνίδα καλλιτέχνηδα η οποία μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ την εμφάνισή της. Στέκεσαι όμως τώρα. Να είναι κουκλάρα. Στέκεσαι στην εμφάνισή της. Άρεσε το τραγούδι τόσο πολύ και το λες για την Eurovision. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν όλα. Είναι συνδυασμό τραγουδιού και μόδα. Και το τραγούδι και το σκηνικό. Η μόνη η οποία μπορεί να συνδυάσει τη μόδα με το η τραγούδι. Η απορία μου είναι άλλη όμως. Είναι δυστόπια λέγεται το τραγούδι και δυστόπια αντίθηκε. Η απορία μου είναι άλλη. Επειδή Τάμπτα αυτό που είδαμε είναι Τάμπτα. Είναι κάτι που θα φανταζόμασταν. Θα μπορούσε να περάσει αυτό ρε παιδί μου από τον, για να εκπροσωπήσει έτσι την Eurovision. Φυσικά, αλλά η Eurovision είναι μια οργάνωση η οποία είναι ανοιχτή για τέτοιες εμφανίσεις. Γιατί έχω ακούσει πολλές φορές από καλλιτέχνες που σου λέει ότι αυτό που ήθελα εγώ να βγάλω προς τα έξω και να πάω στο διαγωνισμό δεν με επιτρέπεται τελικά να πάω έτσι. Ξεχνά τι έχουμε δει κατά περίοδο στην Eurovision. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα artistic πράγμα. Έχουμε δει και μη artistic πράγματα. Θέλω να σκεφτείς τι σχόλια θα ακουγόντουσαν, τι θα κάναμε κι εμείς ενδεχομένως, αν αυτή ήταν η επιλογή της Ελλάδας για να πάει στην Eurovision με αυτό το, με αυτό το σκηνικό που παρουσίασε. Το δικό μου σχόλιο προσωπικά θα ήταν μόνο θετικό αν έτσι. Θα είχαν λυσάξει όλοι. Κωνσταντίνε, κοιτάξτε, έχουμε ξαναπεί ότι σχόλια. Εμένα δεν μ' αρέσει, θέλω να το ξεκαθαρίσω. Αυτό που λέω για το Madwalk μπορεί να το καταλάβω. Ρε παιδί μου, δεν είναι μια εικόνα που θα μου αγαλιάσει την ψυχή. Όχι, δεν το πάω εθνικά, παιδιά. Δεν το πάω καθόλου εθνικά. Είναι προσωπικό. Δεν μ' αρέσει πολύ αυτό. Βλέπω, σκοπός. Δεν, όχι, δεν το λέω για κακό. Θέλω να καταλάβω όμως τι είναι. Σκηνικά, δεν σου αρέσει ο τραγούδι, δεν σου αρέσει αυτό που βλέπεις. Δηλαδή, αν πήγαινε σε Eurovision. Σκηνικά, μου φαίνεται υπερβολικό. Αλλά αυτό το περίεργο είναι αυτό που είσαι που σου κινεί και την προσοχή. Παιδιά, βλέπουμε τη Lady Gaga. Βλέπουμε τη Lady Gaga που είναι the mother monster, έτσι. Yeah. Και λέμε Παναγία μου, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό που κάνει. Εμένα πολλά πάρα πολλοί κόσμοι. Καλά, εντάξει, εσύ ναι. Μπορεί να μην σ' αρέσουν, αλλά θέλω να σου πω, λέμε. Όταν βλέπουμε μια Ελληνίδα η οποία μπορεί να συγκριθεί με ξένες καλλιτέχνηδες σε αυτό το επίπεδο, δεν πρέπει μόνο να χειροκροτήσουμε. Απ' την άλλη, πάντα αντιδράσει υπάρχουν στο Eurovision. Ναι, γενικά μου αρέσει. Καλά, η Τάμπτα έτσι κι άλλω δοκιμάζει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολύ ξεχωριστή. Δοκίμασα το κάτι ακόμη πιο ξεχωριστό από όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Οπότε μόνο και μόνο για την τόλμη δεν το συζητάω. Παιδιά, πάμε στην Ελένη Φουρέιρα που ήταν πιο σεξι από ποτέ και η Ελένη που γνωρίσαμε με αυτό το μαλλί το άφρο που εμένα με τρελαίνει είναι σαν να γυρίσαμε δεν ξέρω πόσα χρόνια. Έχει βγει στην σκηνή η Ελένη. Πόσα χρόνια, 15 ή 15 σίγουρα. Έχω καταλήξει ότι η Ελένη όταν κάνει αυτό το μαλλί, έτσι, είναι πάντα πετυχημένη σε εμφανίσεις της. Τι να πω, το φουέγκο. Όλες, αλλά όταν κάνει αυτό το μαλλί είναι η Φουρέιρα. Πολλές γιατί είναι κίνηση. Ναι, παιδί μου, είναι αυτό όλο. Αυτό είναι να μην ξαναγυρίζουν, ρε παιδί μου. Όπως τη γνωρίσαμε. Ναι, η Ελένη θυμάται. Είναι το σύστηκε η σκηνή. Αυτό είναι όταν βγαίνει η Ελένη Φουρέιρα. Πραγματικά αυτό συμβαίνει. Το μαλλί είχε βγει, αν θυμάστε, την πρώτη φορά που είχε μπει στα Madwalk, που όλοι είχαμε μείνει, μα είχαν πέσει τα σαγόνια που είχε κάνει με το χορευτικό με το τουέρκ που είχε πέσει στα τέσσερα και. Ναι. Τι λέγαμε. Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο. Βλέπεις από τη μία J-Lo τύπου, καταλαβαίνεις τι εννοώ, όλο αυτό το σεξινες και όλο αυτό. Από την άλλη βλέπεις, έχεις όλα τα είδη. Εδώ στην Ελλάδα. Τι διαφορά έχουν οι Lady Gaga και J-Lo και όλα αυτά. Έχουμε καλύτερες. Ας ηρεμήσουμε ένα τσίκλιο. Όχι, δεν θα ηρεμήσω. Τι έχουν οι δικές μας και οι χειρότερες. Γιατί να ηρεμήσουμε. Είναι αντίστοιχες. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου, Κωνσταντίνε. Αυτό που είδαμε πραγματικά χθες στα Madwalk είναι τύπου Eurovision. Και ας βάλουμε στην παρέα μας λίγο τον Αλέξανδρο Κατσαρίδη, γιατί θέλω να μου πει και αυτός. Αυτός είναι ο λόγος που ο Mad είναι. Θα μπορούσε να αναλάβει να στηρίξει την ΕΡΤ στη διοργάνωση του Εθνικού Τελικού. Και θα μπορούσε να το αναλάβει. Και να σας πω κιόλας ότι όπως είπαμε και από εδώ, το έχει ξανακάνει
στο παρελθόν με αντίστοιχες βραδιές, όχι εθνικού τελικού, αλλά και σε εθνικό τελικό έχει γίνει το 2015, όπως είπε η Ελένη. Από εκεί και πέρα, πέρα από το MAD, το οποίο το έχει ξανακάνει και θα μπορούσε να το ξανακάνει, να σας πω σε αυτό το σημείο, πολύ σωστή ερώτηση, Ελένη, ότι θα θυμάσαι ότι είχαμε πει ότι η πρόσκληση ενδιαφέροντος από την ΕΡΤ για τον εθνικό τελικό της Eurovision είχε συμβεί περί τα μέσα Νοεμβρίου και οποιαδήποτε εταιρεία παραγωγής θα μπορούσε να καταθέσει την πρότασή της στην ΕΡΤ για να αναλάβει αυτή τη μεγάλη βραδιά 29 Ιανουαρίου. Να θυμίσουμε, έτσι. Εγώ να εκφράσω την απορία μου. Α, πες. Τώρα, την περασμένη Παρασκευή, δηλαδή 29 Νοεμβρίου, έληξε το χρονικό περιθώριο όπου θα μπορούσαν οι εταιρείες παραγωγής να καταθέσουν την πρότασή τους και από εδώ και πέρα η ΕΡΤ με βάση αυτά που έχει στα χέρια της και να σας πω και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτή την περίπτωση ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό ή το τεχνικό κομμάτι που καταθέτουν οι εταιρείες παραγωγής στην ΕΡΤ, είναι και το καλλιτεχνικό. Δηλαδή, καταθέτουν πρόταση για το πώς θα είναι το σκηνικό, πώς θα είναι τα κοστούμια, ποιοι θα είναι οι guests πέρα από τους παρουσιαστές. Ολοκληρωμένη πρόταση. Έτσι, εγώ, Αλέξανδρε, μαθαίνω ότι μέχρι και τελευταία στιγμή, παιδιά, τρέχανε οι εταιρείες να καταθέσουν την πρότασή τους. Δηλαδή, ότι υπήρχαν αυτές που οργανωμένα κατέθεσαν μια πρόταση και υπήρχαν και εταιρείες που τελευταία στιγμή είδαν προφανώς ότι μπορούν να το κάνουν, ένιωσαν ότι μπορούν να το κάνουν και κατέθεσαν και τελευταία στιγμή. Ισχύει απόλυτα. Ισχύει απόλυτα αυτό που λες, Λιλή, έχεις πολύ δίκιο. Να σας πω ότι πέρα από το MAD και άλλες δύο τουλάχιστον εταιρείες παραγωγής έχουν καταθέσει την πρότασή τους και περιμένουν φυσικά όλοι να απαντήσει η ΕΡΤ σε κάποιον από αυτούς για να αναλάβει την βραδιά του μεγάλου τελικού. Εθνικός τελικός και για το ποια εταιρεία παραγωγής θα το τελικό. Να ψηφίσουμε κι εμείς, τι μας αρέσει, δεν καταλαβαίνω. Απλά ρε παιδιά, ξέρετε ότι τώρα μου γεννήθηκε μια απορία ότι στην ουσία δεν υπάρχει θέμα budget, δεν υπάρχει θέμα παραγωγής και κουστούμιών και στήριξης. Έχει να κάνει με το θέμα ιδεών. Δηλαδή, ακόμα και τώρα. Η εκτέλεση. Η εκτέλεση. Θέλω να σου πω ότι τώρα που η ΕΡΤ μου πήρε και μια εικόνα του πώς είναι τα MAD. Δηλαδή, πάντα μου κάνει εντύπωση για αυτό το λόγο λοιπόν να τα αναλάβει η ίδια η ΕΡΤ. Γιατί μπορεί να μην έχει του ανθρώπου, παιδιά. Μπορεί να μην έχει του ανθρώπου που μπορούν. Δεν το βλέπετε έτσι ανάθεση, παιδιά. Πάντως, άμεσα πρέπει να βγει η απόφαση, γιατί μπορεί να έχουμε λιγότερο από δύο μήνες, αλλά πολλά είναι που πρέπει να δρομολογηθούν. Οπότε, νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εδώ εξέλιξη.